Γιατί εγώ το λέω, εθαύριο με αρματαγωγά θα πληρώσω την αυτοκίνητα. Στην ίδια αίθουσα είχε γίνει μια διάσκεψη από την ΕΟΚ. Ήταν μια ευρωβουλευτήνα, επίτροπος, και συζητούσε για τη Σαρδινία. Εγώ ήμουν από τη Σαρδινία, πήγα, σπούδασα στο Βέλγιο, έγινα ευρωβουλευτής, πάλιψα για την πατρίδα μου και παίρνω 350 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο επιδοτήσεις για τα καράβια μας που κάνουν αυτό το έργο. Λέω, εμείς σαν Ελλάδα τι παίρνουμε, 75 περίπου παίρνουμε από την ΕΟΚ. Να θυμάμαι καλά. Λέει, τα είσαστε... καράβια παίρνουν τίποτα. Ναι, εσείς λέει είσαστε μικρή χώρα. Συγκρίνεται τώρα η Σαρδινία με την ισχυωτική Ελλάδα, τόσα νησιά. Δεν πρέπει να πληρωθούμε. Άρα πρέπει να δουλέψουν οι πολιτικοί μας, οι ευρωβουλευτές μου, να επιδοτηθούν αυτά τα καράβια. Είναι χρήματα. Χάσαμε τη Θεσσαλονίκη. Ένα έργο καλό. Τουρισμό στο νησί. Εφέτα δεν είχαμε να πουλήσουμε τη Θεσσαλονίκη. Βόρεια Ελλάδα γενικά δεν μπορούσε να δει ο Βορειοαδίκου. Και η Ραϊνέρ επιδοτείται. Να επιδοτηθούν και αυτά τα καράβια. Έστω από κάθε Δήμο. Λοιπόν, κάνουν ένα λειτουργήμα αυτά τα καράβια. Και πρέπει να βοηθηθούν. Γιατί και εγώ είμαι καμένος από την αυτοκλοεία. Το γνωρίζετε. Σαν μικρός αυτοκλώδης. Πρέπει να βοηθηθούν τα καράβια. Όπως οι ξενοδόχοι παίρνουν επιδοτήσεις να πάρουν και αυτά τα καράβια να προχωρήσουν. Με αρματαγωγά θα πηγαίνουν να ερχόμαστε αύριο μεθαύριο. Ευχαριστώ. Είναι πράγματι σημαντικό αυτό που θα ήταν πολύ καλό είναι να επιδοτηθεί ο Ναύλος. Δηλαδή να είναι φθηνότερος ο Ναύλος και να και έχουμε και τις έμεσους φόρους, το 30% μες στο εισιτήριο. Πάντως τα κοινοτικά προγράμματα που υπάρχουν όπως το Μάρκο Πόλο, τα οποία επιδοτούν κάποιες γραμμές, έχουν σαν προϋπόθεση κυρίως ασχολούνται με το να εκτρέπουν τα φορτηγά από τον δρόμο και να πηγαίνουν στα πλοία για κάποιο λιγότερα χιλιόμετρα. Αλλά προϋποθέτει να υπάρχουν δύο χώρες. Δηλαδή αυτά τα προγράμματα δεν αφορούν εδώ επικοινωνίες μεταξύ μιας χώρας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει από Ελλάδα-Ιταλία. Εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα-Ιταλία στις γραμμές αυτές προϋπάρχουν οι γραμμές, άρα δεν μπορεί να επιδοτηθούν. Ενώ αντίθετα οι Ιταλοί επιδοτούνται, οι οποίοι πηγαίνουν δυτικότερα προς Ισπανία κτλ. Ο Γκριμάλντι, ας πούμε, έχει αναπτύξει μεγάλες επικοινωνίες. Π.χ. αν η Τουρκία ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συγκοινωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τώρα δυστυχώς δεν γίνεται. Να σας κάνω μια ερώτηση. Οι ΚΟΗ αναγνωρίζουν όλοι με ενισχυτό αναγνωρίζουν ότι η Μπλούστα έχει αναβαθμίσει τη διαδικασία των δρομολογίων πήγαινε έλα των νησιωτών. Όμως κοιτάξτε, το εισιτήριο από την ΚΟΗ για να πάει κάποιος στην Αθήνα είναι 51 ευρώ. Σήμερα ο ένας στους τρεις είναι άνεργος. Εγώ νομίζω ότι η Μπλούστα πρέπει να δει και τη δημιουργία ενός κοινωνικού εισιτηρίου για κάποιες ομάδες των Ελλήνων οι οποίες αυτή την ώρα είναι εκτός οικονομικής ευρωστίας. Και στο νησί μας υπάρχουν πολίτες. Σε λίγο μήπως είμαστε όλοι. Είναι θέματα που θα μπορούσαμε να τα δούμε αν μπορούμε να τα ελέγξουμε και να είμαστε σίγουροι ότι τα ειστήρια αυτά ίσως πηγαίνουν σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Είμαστε όμως και λιγάκι σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή να πράγματι να κάνουμε παροχές και ντρέπουμε που το λέω. Μας απασχολεί πάρα πολύ το να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να προσφέρουμε υπηρεσίες. Μέσα σε ένα τέτοιο αγώνα που γίνεται πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε το κοινωνικό έργο που πρέπει και να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες όσο πρέπει. Πιστεύω όμως ότι προσφέρουμε μια βοήθεια μέχρι ενός σημείου που αυτό λέγεται τακτικά δρομολόγια. Δεν διακόπτουμε τα δρομολόγια μας, προσπαθούμε να μας συνεχίσει να προσφέρουμε μια αξιοπρεπή μεταφορά και μια καλή υπηρεσία. Αργότερα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Ένα κομμάτι αυτών των εκτόσεων αγγίζουν αυτό το κομμάτι. Όταν δημιουργούμε λοιπόν εισιτήρια στην σούπερ οικονομική με 20 ευρώ ή σπάμε την οικονομική κατά 25%, αγγίζουν και ένα τέτοιο κομμάτι του πληθυσμού. Πέραν αυτών όμως, πρέπει να μην ξεχνάτε ότι ως Μπλουστάρ είμαστε κοντά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό ή με τον
νησιά που εξυπηρετούν τα πλοία μας. Άρα γνωρίζετε και πρέπει να γνωρίζετε ότι δίνονται μεγάλες εκτός και κίνητρα σε όλα τα αθλητικά σωματεία ή τα πολιτικά σωματεία που γίνονται οποιοδήποτε εκδήλωση γίνεται ή από τα νησιά ή για να πάνε κάπου να συμμετέχουν. Είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες προτάσεις. Πριν το Πάσχα, αν θυμάστε την μεγάλη εβδομάδα, έγινε εδώ ένα τουρνουά ποδοσφαίρου για μικρά παιδιά. Κατεβήκανε πάνω από 1000 άτομα. Το πλημμυρωτήσαμε για να κατέβει. Φτάσανε εκτός της τάξης του 50%. Μας ενδιαφέρει να αναπτύξουμε καινούριο τουριστικό ρεύμα στα νησιά. Το θέμα το να δίνουμε ειδικές εκτός σε κατηγορίες ανθρώπων, σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, είναι λίγο πολύ δύσκολο να ελεγχθεί το ποιος το δικαιούται και ποιος το παίρνει. Γι' αυτό προσπαθούμε να δίνουμε εκτόσεις που να αγγίζουν μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων και να μην τους κατηγοροποιούμε σε κατηγορίες, τον άνεργο οτιδήποτε. Γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτά τα πακέτα να μπορεί να τα πάρει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος και ο εργαζόμενος με χαμηλό μισθό και ο συνταξιούχος και ο οποιοσδήποτε. Κύριε Σακέλη, περιγράψατε ένα περιβάλλον απολύτως μη ανταγωνιστικό για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παρότι η Blue Star θεωρείται αυτή τη στιγμή κορονίδα της ελληνικής ακτοπλοϊκής, από ό,τι γνωρίζουμε δεν προστάτησε εργαζόμενους, παρά τις ζημίες που εγγράφεται ως εταιρεία. Παλαιότερα, πριν πολλά χρόνια, όταν ο σημερινός πρόεδρος του ΟΛΠΟ, ο κ. Αναμερίτης, ήταν υπουργός εμπορικής ναυτιλίας, είχε ανοίξει μια συζήτηση για τις γραμμές κορμού. Αν θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να υλοποιηθεί ένας τέτοιος σχεδιασμός και κατά πόσο τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η ακτοπλοεία μπορούν να ανοίξουν μια συζήτηση σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, για ένα τέτοιο σχεδιασμό που, όπως είπατε, δεν υπάρχει. Αν είναι εφικτό στη σημερινή εποχή κάτι τέτοιο. Εννοείται να υπάρχουν γραμμές κορμού και μετά με ανταποκρίσεις να εξυπηρετούν τα νησιά. Μπορώ να σας πω ότι είναι μονόδρομο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως για την Κάσο Κάρπαθο, αλλά και εδώ και τα άλλα, για τα δωδεκάνησα ιδιαίτερα, έχετε υπόψη σας ότι τα δωδεκάνησα αδικούνται παράφορα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια με πλοία της Μπουστάρ, της Χινούσας, στην Αγγλία, στα Κουφωτήσια κλπ. Νησάκια με 100-150 άτομα κάθε μέρα. Και το χειμώνα 5 φορές το χρόνο, όταν η Κάσος και η Κάρπαθος με 7.000 κοντά πληθυσμό έχουν 2 προσεκτικές στην εβδομάδα και αν τις έχουν αυτές. Εδώ πέρα είναι μονόδρομος να αναπτυχθούν δρομολόγια με ανταποκρίσεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μπορεί κάποιος στην Κάρπαθο χρησιμοποιώντας, πηγαίνοντας μέσω Ηρακλείου παραδείγματος χάρη, και από το Ηράκλειο στην Κάρπαθο να πάει σε 15 ώρες αντί σε 28. 15 ώρες δεν είναι λίγο, αλλά είναι σχεδόν ο μισός χρόνος στα UGD. Το ίδιο και εδώ και με τα νησιά. Αυτό πρέπει να καθίσουμε να το βάλουμε κάτω και ήδη συζητείται αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Κάνω όμως το εξής λάθος. Δεν το συζητάνε για να καλυτερεύσει η υπηρεσία, να βελτιωθεί η υπηρεσία. Το συζητάνε για να ξοδέψουν λιγότερα χρήματα. Και αυτό είναι λάθος. Γιατί με τις ανταποκρίσεις, όπου εκεί πέρα θα υπάρχουν 2 πλοία αντί για ένα, πιθανόν να χρειαστείς πιο πολλά χρήματα. Γιατί εάν πάρει να πούμε για την Κάρπαθο, εάν η Κάρπαθος εξυπηρετεί τώρα με απευθείας δρομολόγια 2 φορές την εβδομάδα, όταν κάνεις δρομολόγια με ανταποκρίσεις, θα εξυπηρετείται 7 φορές την εβδομάδα. Θα βελτιωθεί πάρα πολύ η υπηρεσία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φτηνεί. Λοιπόν, εδώ πρέπει να συζητάμε για βελτίωση των υπηρεσιών και όχι για να κόψουμε τις αποζημιώσεις που παίρνουν τα πλοία. Και εμένα το λέω αποζημιώσεις γιατί δεν ήταν ποτέ επιδοτήσεις. Ένα πλοίο φεύγει από την Πειραιά και πάει σε ορισμένα νησιά και μεταφέρει 5 και 10 ανθρώπους. Παράδειγμα, το Διαγόρας. Το Διαγόρας έχω αναφορήσει το χειμώνα με 100 άτομα. Και πιάνει 6-7 νησιά. Νομίζω ότι τέτοιες προτάσεις υπάρχουν για ανταποκρίσεις και να το κοιτάξουμε πιο σοβαρά.